Τελευταία συνέδρια. Με ακούτε εσείς? Ναι, βεβαίως. Ωραία, ωραία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την ανάθεση αυτής της ομιλίας. Επειδή θεωρώ ότι εσείς, κύριε Πρόεδρε, χωρίς να είναι κολακία, έχετε την καλύτερη εμπειρία στην χρήση του ΠΕΤ στην παρακολούθηση της ανοσοθεραπείας, θα αφήσω ένα κομμάτι, ότως ώστε αν χρειαστεί να το σχολιάσετε εσείς, και θα πάω σε μερικές έτσι καινούργιες εφαρμογές του ΠΕΤ στην ανοσολογία. Θα το καλύψω λίγο ακροθυγώς. Χρειάζεται λοιπόν, μετά από όλες τις προόδους που έχουν γίνει στην ανοσοθεραπεία και στην ανοσολογία, να γίνει ένα ραφινάρισμα και της απεικόνησης, ούτως ώστε να βλέπουμε ακόμα διεισδυτικότερα, διότι όπως φαίνεται σε αυτή τη διαφάνεια, το φάσμα του ορατού φωτός είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και θα πρέπει να βρούμε ευφυείς τρόπους να μετατρέπουμε ακτινοβολίες άλλης ενέργειας και μήκου κύματος σε ορατό φως. Η πυρηνική ιατρική το κάνει αυτό με ιχνηθέτες ραδιοϊσότοπα και όλες αλληλεπιδράσεις θα καταλήξουν στην παραγωγή φωτονίων. Η συμβατική γάμα κάμερα, γνωρίζουμε ότι όπως και η PET κάμερα, κατ' ουσίαν έχει υποδοχή των φωτονίων που εκπέμπει ο ασθενής. Αντίστροφα από την ακτινολογική προσέγγιση σε όλες τις εκφάνσεις. Και στη συνέχεια, όπως θα δούμε εδώ, τα φωτόνια αυτά διέρχονται από τα μολύβδινα διαφραγμάτια του κολιμέιτου, προσπίπτουν στην πλάκα του, στον κρύσταλλο ιωδίου χουνατρίου. Στη συνέχεια παράγεται ορατό φως, εισέρχεται σε φωτοπολαπλασιαστές και στο τέλος έχουμε την παραγωγή ροής ηλεκτρονίων, ηλεκτρικό ρεύμα δηλαδή, που με κατάλληλα κυκλώματα χωροθέτησης μας δίνουν έτσι την εικόνα που παίρνουμε συνήθως. Αυτές όμως οι εικόνες της γάμα κάμερας έχουν χαμηλό λόγο του σήματος στην περιοχή της βλάβης προς το υπόλοιπο background και μικρή διακριτική ικανότητα και πολλές φορές είναι και αμφίβολο το σήμα. Έτσι λοιπόν, για να προχωρήσουμε να βλέπουμε καλύτερα τη φύση, χρειάζεται και τον ασθενή δηλαδή, εν προκειμένου, χρειάζεται να βρούμε καλύτερες μεθόδους διερεύνησης. Μία τέτοια ήταν το PET. Το PET υπήρχε από το 1975, αλλά το 1999 με 2000 μπόρεσε να γίνει η δημιουργία των υβριδικών μηχανημάτων που συνδυάζουν το PET με τον αξονικό τομογράφο ή και με το μαγνητικό τομογράφο. Αυξάνεται έτσι η διακριτική ικανότητα, αλλά μπορούμε να έχουμε και ποσοτικές πληροφορίες για πολλές παραμέτρους. Οι ακτινολογικές όλες προσεγγίσεις, είτε με MRI είτε με αξονική τομογραφία ή με υπέρηχο, ανάλογα με τη φυσική αρχή στην οποία βασίζεται η καθεμία, πάντως όλες παρέχουν δομικές και μορφολογικές πληροφορίες, με τελευταία έτσι μια κάποια προσπάθεια της μαγνητικής να επισέλθει και σε λειτουργικές πληροφορίες. Αντίθετα, με το PET έχουμε καθαρά λειτουργικές μεταβολικές πληροφορίες, οι οποίες με τα υβριδικά μηχανήματα συνδυάζονται και με την υψηλή ευκρίνεια της αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας. Η όλη προσέγγιση βασίζεται στην αντίδραση του παραγόμενου ποζιτρονίου με ηλεκτρόνιο, οπότε στη συνέχεια ακολουθεί η παραγωγή, η εξαήλωσή τους και η παραγωγή δύο αντιδιαμετρικά κινούμενων φωτονίων ενέργειας 511 και EV. Η πλέον γνωστή και ευρεία εφαρμογή είναι με το FDG, όπου αξιοποιούμε το γεγονός ότι τα καρκινικά κύτταρα έχουν υψηλή έκφραση του transporter της γλυκόζης στα κύτταρα, το ίδιο έχουν και τα διαγερμένα ανοσοκύτταρα. Έτσι λοιπόν εισέρχεται η γλυκόζη, στην οποία έχουμε αλλάξει ένα υδροξύλιο με το φθόριο 18, στη συνέχεια, με το επίδραση του ενζύμου εξοκινάση, μετατρέπεται σε φωσφορική FDG6. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί περαιτέρω να μεταβολιστεί και εγκλωβίζεται στο κύτταρο και δίνει ένα αυξημένο σήμα. Μία πρώτη εφαρμογή είναι για το χαρακτηρισμό των πνευμονικών όζων.
Γνωρίζουμε και από το screening, από το National Lung Screening Trial, ότι το 96,4% των νόσων που διερευνήθηκαν ήταν μη κακοήθεις. Άρα πρέπει να αποφευθεί μια υπερδιάγνωση. Το δεύτερο που μπορεί να βοηθήσει είναι στο μεταβολικό χαρακτηρισμό αυτού του όζου, τόσο αρχικώς διαγνωστικά, όσο και στη συνέχεια στην παρακολούθηση. Ένας όζος που απομένει είναι νεκροτικός ιστός μετά από ακτινοβολία, εξακολουθεί να είναι υπολειμματικό νεόπλασμα, σε όλα αυτά το PET μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Έτσι λοιπόν σταδιακά και με την επέκταση των ανοσοθεραπείων, για τις οποίες θα μιλήσουμε αναλυτικότερα, από τα κριτήρια resist έχουμε φτάσει και στα immunoresist κριτήρια. Και φαίνεται ότι αυτά έχουν και μια επιτυχέστερη εφαρμογή στον προσδιορισμό του disease control rate, όπως φαίνεται στα βέλη. Βλέπετε ότι σε σχέση με τα resist είχε πολύ καλύτερη ανάδειξη της πραγματικότητας. Επίσης, συνδυάζονται καλύτερα και με το progression free survival, όπως επίσης βλέπετε εδώ. Οι συνήθεις εξελίξεις μετά από την ανοσοθεραπεία μπορεί να είναι μια διαρκής και ταχεία μεταβολή θετική, όπως φαίνεται πάνω αριστερά σε μια περίπτωση μελανόματος, ενώ δεξιά σε μια περίπτωση μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμανα φαίνεται διαρκής αλλά σταδιακή βελτίωση στη διάρκεια των μηνών. Μπορεί να υπάρχει και ψεύτο επιδείνωση στην αρχική, η οποία όμως στον καρκίνο του πνεύμονα ειδικά φαίνεται ότι είναι σε ένα ποσοστό 2,8 με 3%, ενώ ας πούμε στο μελάνωμα μπορεί να φτάνει στο 10%. Εδώ σε μία πρόσφατη μελέτη με μη μικροκυταρικό καρκίνωμα, στους 50 ασθενείς οι 14 είχαν υψηλή έτσι τάση επιδείνωσης αμέσως μετά την εφαρμογή της ανοσοθεραπείας και προφανώς είχαν και πολύ χειρότερη επιβίωση σε σχέση με τους άλλους ασθενείς. Το FDG όμως αντιλαμβάνεται κανείς ότι αξιοποιώντας αυτή τη δυνατότητα με την αυξημένη έφταση του υποδοχεία της γλυκόζης, η οποία όμως συνυπάρχει τόσο στα καρκινικά όσο και στα νοσοκύτταρα, δεν μπορεί να διακρίνει το σήμα αν προέρχεται από τα μεν ή τα δε κύτταρα και επιπλέον υπάρχει και ένα έλλειμμα ειδικότητας το οποίο προέρχεται από το ότι και φλεγμονώδεις διεργασίες που είναι συνήθις όπως γνωρίζουν και οι κλινικοί συνάδελφοι στους ασθενείς τους ανοσοκατασταλμένους μπορούν να έχουν παρόμοια περίπου έκφραση. Επιπλέον είναι τόσο σύνθετο το φαινόμενο της καρκινογένεσης με επάρκεια αυξητικών παραγόντων, με έλλειψη ευαισθησίας στους αντιαυξητικούς, με μηχανισμούς αποφυγής απόπτωσης, δημιουργία περιόριστου δυναμικού πολλαπλασιασμού, με την αγκιογένεση και όλα αυτά τα μόρια προσκόλλησης και τη διαιθητική ικανότητα που χρειάζονται κάπως πιο ραφιναρισμένες προσεγγίσεις. Έτσι λοιπόν άρχισε αρχικά με το FLT φλουοροθυμιδίνη να γίνεται προσέγγιση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων με άλλους παράγοντες της αγκιογένεσης, της υποξίας, της έκφρασης νευροενδοκρινικών υποδοχέων και σταδιακώς με όλα αυτά έχουμε προχωρήσει από τη μορφολογική και λειτουργική απεικόνηση στη μεταβολική και μοριακή. Η παράλληλη πρόοδος των μορφολογικών απεικονιστικών τεχνικών έχει δώσει ήδη από αρκετά χρόνια εικόνες τόσο υψηλής ευκρίνειας. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπετε ότι και αυτές οι μέθοδοι και το FDG PET σε πολλές περιπτώσεις θα έχουμε ψευδώς θετικά, βλέπετε μεγάλη είναι η λίστα, όπως και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Και εμείς θέλουμε να, από τις νέες απεικονιστικές προσεγγίσεις να μας βοηθήσουν να επιλέξουμε ή δυνατόν από πριν τον ασθενή που θα πάρει μια συγκεκριμένη αγωγή, να προβλέψουμε πολύ έγκαιρα την εξέλιξή του και όχι έτσι με τις κλασικές μεθόδους της μεταβολής της διαμέτρου ή του εμβαδού του όγκου και ή δυνατόν να κατανοήσουμε τους υποκείμενους βιολογικούς μηχανισμούς και να διευκολυνθεί και η φαρμακευτική έρευνα. Άρα λοιπόν σε αυτά θα πρέπει
να εστιάσει κανείς στα μοναδικά χαρακτηριστικά των ασθενών, που είναι το γενετικό υλικό και το ανοσιακό του σύστημα, η υπογραφή δηλαδή, immune signature. Για να καταστεί έτσι πιο, ας το πούμε, παραγωγική η εφαρμογή του ανοσοπέτ στο οποίο θα προχωρήσουμε, χρειάστηκαν πολλές πρόοδοι και πολλές από αυτές συνδυάστηκαν και με βραβεία Νόμπελ. Ήδη από την αντίληψη του Πάουλ Έλρεχ για την δημιουργία μαγικών σφαιρών που θα προσεγγίζουν εκλεκτικά τις βλάβες χωρίς να βλάπτουν τις υπόλοιπες περιοχές, έγινε η σήμανση αντισώματος με ραδιονουκλίδιο το 1948, η σήμανση του αντισέα αντισώματος για θεραπευτική χορήγηση το 1974, τα πρώτα μονοκλονικά το 1975, για τους σαρωτές πέτη έχουμε ήδη πει, και στη συνέχεια οι πρώτες εφαρμογές, είτε θεραπευτικά με το ήτριο αντιφεριτίνη, είτε στο λέμφωμα έναντι του επιφανειακού μορίου Cluster of Differentiation 20. Το ανοσοπέτ λοιπόν συνδυάζει την πολύ πολύ υψηλή ειδικότητα λόγω της εκλεκτικής συγγένειας του αντισώματος με το αντιγόνο, το οποίο συνεπάγεται και πολύ υψηλό σήμα απεικόνησης, και επίσης έχει καταστεί εφικτή η σήμανση με ραδιονουκλίδια όλων σχεδόν των κυττάρων ή των μορίων που εμπλέκονται σε αυτά τα μονοπάτια που θα πούμε. Βέβαια να επισημάνω ότι ακριβώς επειδή μιλάμε για αντισώματα ή έστω τμήματα αντισωμάτων, τα οποία έχουν ένα χρόνο ημιζωής 2-4 ημέρες στον οργανισμό, είναι προφανές ότι το φθόριο 18 και το γάλλιο 68, που είναι οι γνωστές μας εφαρμογές στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς είναι οι ευρύτερες, δεν είναι πολύ ικανοποιητική η εφαρμογή τους, γιατί έχουν πολύ μικρό χρόνο ημιζωής. Υπάρχουν και ο χαλκός, το βρώμιο και το ήτριο, με μια ενδιάμεση έτσι μη περίοδο ζωής, αλλά πραγματικά το ζυρκόνιο 89 και το ιόδιο 124 έχουν καταστεί τα ραδιοφάρμακα εκλογής. Το ιόδιο 124 συνδέεται με το απευθείας με τα αντισώματα μέσω τυροσινικών υπολοιμάτων. Βέβαια κατακρατείται λιγότερο στα αντιγονικά συστήματα λόγω του ότι αποδομείται από τα λυσοσωμάτια. Έχουν βρεθεί όμως και τρόποι υπέρβασης αυτού του χημικού, ας το πούμε, προβλήματος. Στη συνέχεια το ζυρκόνιο 89 είναι πάρα πολύ εύκολη η παραγωγή του από το ήτριο 89, ενώ αντιθέτως του ιωδίου είναι ακριβή. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι έχει και υψηλή γάμα ακτινοβολία και αρκετή και υψηλής ενέργειας 909 kV. Συγκριτικά σας λέω ότι το τεχνίτιο που χρησιμοποιούμε είναι 140 kV, ενώ το φθόριο 511. Και αυτό είναι ένας σχετικός περιοριστικός παράγοντας. Με καλύτερες όμως χρήσεις συστημάτων όπως τρεπταβιδίνης, αβιδίνης και άλλων τεινών, μπορούμε να πετύχουμε τη χορήγηση μικρότερων δόσεων ζυρκονίου για να γίνεται εφικτή η μικρότερη εκνοβόληση του ασθενούς. Επίσης έχουν υπάρξει και τεχνικές εξελίξεις με ψηφιακούς φωτοπολαπλασιαστές, με στην αξιονική τομογραφία την τετρασδιάστατη και ραφιναρίσματα του software που να προβλέπουν για την κίνηση της αναπνοής, την καρδιακή κίνηση. Και φτάνουμε τώρα στο να πούμε μερικά προβλήματα που αναδύονται και θα πρέπει, έχουν γίνει πάρα πολλές πρόσφατες έτσι, έρευνες. Θυμίζει το background που υπήρχε για την ανοσοθεραπεία πριν λάβει αυτή τη ραγδαία εξάπλωση. Τώρα φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα την κλινική εφαρμογή του ανοσοπέτ, αλλά είναι τόσο πλούσιο το background και έχουν υπερβαθεί σημαντικά προβλήματα που θεωρώ ότι σύντομα θα υπάρξει έτσι ένα breakthrough. Πρώτον, να επιλέγουμε αντιγόνα που είναι ουσιαστικά για την λειτουργικότητα και επιβίωση του όγκου. Δεύτερον, η έκφραση αυτών των αντιγόνων μπορεί να μεταβάλλεται, μπορεί να υπάρχει απόκρυψη του αντιγόνου ή και έκρησή του.
από τον όγκο. Δεύτερον, να βρίσκουμε έναν τρόπο να διεισδύει το σύμπλεγμα του ραδιονουκλειδίου με το αντίσωμα ικανοποιητικά και να κατακρατείται από τον όγκο. Να αποφεύγουμε τις αντιδράσεις χάμα από τα anti-mouse antibody και να γίνεται και κάπως εμπορικά έτσι καλύτερα αυτή η παραγωγή. Οι ανοσοθεραπείες γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχουμε επιλογή έτσι διαφόρων μορίων τα οποία στοχεύουν ενδογενείς βιοδείκτες. Π.χ. τα cluster of differentiations που είπαμε, που καθορίζουν το φαινότυπο των ανοσοκυτάρων, είτε μόρια από μεταβολικά μονοπάτια, από τη δεοξυγουανιδίνη, τη δεοξυθυμιδίνη και άλλα. Γι' αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί ευρύ φάσμα αντισωμάτων, όπως και πρωτεϊνικών μορίων, είτε φυσικών είτε επεξεργασμένων. Θα πρέπει το αντίσωμα που θα συνδεθεί με το ραδιοϊσότοπο να είναι σταθερό, να παραμένει ακέραια η λειτουργικότητα τουλάχιστον των μεταβλητών περιοχών του αντισώματος και άθικτη η χημική συγγένεια. Οι συνήθεις έτσι, ουσίες οι χημικές για να διευκολύνουν την ένωση του ραδιονουκλειδίου με το αντίσωμα είναι το DTPA, το DOTA, NOTA, έχουν παραχθεί πάρα πολλές έτσι, χημικές ουσίες που είναι διλειτουργικές και μπορούν συνδεόμενες με το αντίσωμα και με το ραδιονουκλίδιο να το βοηθούν σταθερά να προσεγγίσει και να διεισδύσει στον όγκο. Από την αρχική χρήση των πλήρων αντισωμάτων των μονοκλωνικών που έχουν ένα μέσο μοριακό βάρος 150 κιλοντάλτων, αυτά συνδέονται με πολύ καλή πρόσληψη από τον όγκο, αλλά έχουν το μειονέκτημα της αργής κάθαρσης, παραμένουν πολύ στο αίμα, οπότε αυξάνουν την ακτινοβολία του ασθενούς. Και δεύτερον, ακριβώς λόγω του υψηλού background και την ποιότητα της εικόνας. Σιγά σιγά άρχισε η παραγωγή τμήματων αυτών, μίνι σωματείων. Το πιο μικρό τμήμα ενός αντισώματος που μπορεί να διατηρεί την ανοσοαντιδραστικότητά του είναι τα single chains variables of fragments. Και ακόμα μικρότερο μοριακού βάρους ουσίες έχουν γίνει. Ξαναθυμίζω όλους τους περιορισμούς για την σημασία και την έκφραση του αντιγόνου, για την κατάλληλη ισχύ του σήματος. Άλλη τακτική, εκτός από τη σήμανση όλων αυτών που στοχεύουν τους βιοδείκτες, είναι το να παίρνουμε τα ίδια τα νοσοκύτταρα και είτε με άμεσες είτε με έμεσες τεχνικές να τα σημαίνουμε. Πρακτικά όλα τα κύτταρα, τα αφβήτα, natural killers, δεντρητικά, μακροφάγα, μονοκύτταρα, βλαστοκύτταρα, μπορούν να σημανθούν και να δοθούν είτε για διαγνωστικούς είτε για θεραπευτικούς σκοπούς μέσω adoptive transfer. Εδώ το πρόβλημα είναι οι επεξεργασίες που θα κάνουμε με τη σήμανση να μην επιδρούν στην λειτουργικότητα, ότι μια μείωση της ευαισθησίας θα υπάρξει λόγω της εκροής κατά την κυταρική διαίρεση. Και ένα ερώτημα. Ωραία, το σήμα θα υπάρχει όταν δοθούν μέσα στον οργανισμό. Εξακολουθούν να είναι βιώσιμα όμως αυτά τα κύτταρα και να κάνουν την δράση τους. Για την υπέρβαση μερικών από αυτά τα προβλήματα, έχει γίνει και η χρήση της τεχνικής με τα reporter genes. Δηλαδή, εισάγουμε κάποιο γονίδιο, το οποίο σε αυτά τα κύτταρα και επαναχορηγούμενα θα εξασκήσουν τη δράση τους. Έτσι θα ξέρουμε αν είναι ζωντανά βιώσιμα και διατηρείται και πολύ καλύτερα το σήμα. Υπάρχουν και εδώ μερικά προβλήματα με την ειδικότητα και με την έκφραση των γονιδίων αυτών μέσα στον οργανισμό. Άλλος τρόπος ανοσοθεραπείας είναι με την χρήση των υποδοχέων των TAF κυττάρων με χημερικά αντιγόνα, τα λεγόμενα CARS. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια αυξημένη έτσι, παραγωγή κυτοκινών, το cytokine release syndrome, νευρολογικές επιπτώσεις και το γεγονός ότι δεν δρούνε μόνο στον όγκο, αλλά εξαλείφουν τους στόχους και στα υπόλοιπα κύτταρα. Γίνονται προσπάθειες και σιγά σιγά επεκτείνεται η χρήση τους.
Και τέλος, άλλη μορφή ανοσοθεραπείας είναι τα δενδρυτικά, τα εμβόλια από δενδρυτικά κύτταρα. Αυτά είναι αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, τα οποία συνδυάζονται με αντιγόνο της επιλογής μας, γίνεται adoptive transfer στον οργανισμό. Εδώ στη μαγνητική έχει υπάρξει η χρήση του οξυδίου του σιδήρου για να έχει μορφολειτουργικές επιδράσεις. Η πρώτη εφαρμογή του ανοσοπέτ ήταν σε πειραματόζωα το 2003 και η πρώτη κλινική εφαρμογή το 2006 σε ασθενείς με καρκίνωμα κεφαλής τραχύλου έναντι του CD44 variant 6. Θα πρέπει να πούμε, τώρα που θα αναφερθούμε στους παράγοντες, ότι πολλές φορές υπάρχει το πρόβλημα της ετερογένειας του υλικού στον όγκο. Δεν είναι δηλαδή πανάκια, όπως γνωρίζουν πολύ καλά οι πνευμονολόγοι. Πρώτον, πόσο εφικτό είναι ένα επαρκές και αντιπροσωπευτικό δείγμα του όγκου. Δεύτερον, αν στα πλαίσια της ετερογένειας του όγκου εκφράζεται ο παράγοντας που στοχεύουμε ή όχι. Και επίσης και ένα τρίτο, ότι αλλάζει και η έκφραση των βιολογικών υλικών ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Η ανοσοθεραπεία έχει στοχεύσει τον epidermal growth factor παράγοντα, έχει στοχεύσει με διάφορες τυροσινικές κινάσεις και με αντισώματα όπως το panitumumab, το cetuximab, επίσης την κινάση του αναπλαστικού λεμφώματος με διάφορες κινάσεις που βλέπουμε, συγγνώμη, τον παράγοντα το vascular endothelial growth factor με το bevacizumab και το ramucirumab και τέλος τα πολύ γνωστά έτσι έναντι του Program Death ένα παράγοντα και του συνδέτη του, το mempembrolizumab και το nivolumab για το PD-1 και το atezolizumab για το συνδέτη, το ligand του PD-1. Και εδώ τα βλέπουμε σχηματικά έναντι του VEGF ή του υποδοχεία του VEGF, έναντι του EGFR, τις κινάσεις του αναπλαστικού λεμφώματος και του PD-1. Επίσης και σε άλλα έτσι μονοπάτια, το RAS-RAF, υπάρχουν το όπως το Dabrafenib και άλλες προσεγγίσεις που γίνονται. Εδώ είναι μια παλαιότερη έτσι απεικόνηση που δείχνει όμως την εισαγωγή των ανοσοθεραπείων στον καρκίνο του πνεύμονα. Για το PD-1 παράγοντα, πρέπει να, εκτός από όσα είπαμε για την ετερογενή έκφραση, την ασταθή, την ενδεχομένως μη αναδεικνυόμενη από το τεμάχιο βιοψίας που θα πάρουμε, υπάρχουν εν εξελίξη ιστοπαθολογικές έρευνες, άρα λοιπόν θα ήταν και εύλογο να υποβοηθήσει η απεικόνηση. Εδώ τώρα, για αυτού του είδους τις θεραπείες που, ελέγχουν τα σημεία, που επιδρούν στα σημεία ελέγχου του ανοσιακού συστήματος, έναντι των CTLA λεμφοκυττάρων είναι το ipilimumab. Έναντι του PD-1 έχουμε τα συσχημασμένα με ζερκόνιο 89 ή με pembrolizumab και nivolumab. Και επίσης έχουμε και διάφορα άλλα μονοκλονικά αντισώματα συσχημασμένα με χαλκό 64. Έναντι του συνδέτη του PD-1, το atezolizumab, μπορεί να σημανθεί με ζερκόνιο, με χαλκό, με near infrared ακτινοβολία, ακόμα και με ίντιο 111, οπότε εκεί χρησιμοποιείται η SPECT κάμερα. Και επίσης και άλλα μονοκλονικά αντισώματα. Έναντι του EGFR έχουν γίνει πολλές μελέτες με panitumumab, cetuximab και nimotuzumab, συσχημασμένα κυρίως με ζυρκόνιο, αλλά και με ήτριο και με χαλκό 64. Και εδώ βλέπετε έτσι ποικίλη έκφραση σε καρκίνο του πνεύμονα σε πειραματόζωα. Έναντι του VEGFR έχουμε το ramucirumab, έναντι του υποδοχεία και τις τυροσινικές κινάσεις, το sorafenib και το sunitinib. Και το bevacizumab και το ranibizumab, τα οποία χορηγούνται και θεραπευτικά, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και διαγνωστικά. Και βλέπετε εδώ από μια μελέτη με χορήγηση του bevacizumab σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη και πακλιταξέλη. Και άλλες εδώ ανάλογες μελέτες που έχουν υπάρξει.
Πάμε τώρα, εκτός από το να δούμε αυτό καθ' αυτό το στόχο, είτε το PD1 είτε το VEGF, ταυτόχρονα θα μας ενδιαφέρει η απεικόνηση των ταφ κυττάρων μέσα σε αυτόν τον όγκο. Έχουν γίνει λοιπόν προσεγγίσεις ήδη από το 2015 και 2016 και εξακολουθούμε άλλους παράγοντες να μπορούμε να απεικονίσουμε τα ταφ κύτταρα κατά πόσο είναι επιστρατευμένα στην περιοχή και ασκούν τη δράση τους. Και εδώ άλλη έτσι, ανάλογη προσέγγιση. Υπάρχει τέλος στον καρκίνο του πνεύμωνα και η οδός μέσω του hepatocyte growth factor με το mesothelial endothelial transition παράγοντα που αποτελεί μια αιτία αντίστασης στις ανοσοθεραπείες και σε αυτές έχουν επινοηθεί αντισώματα, το nartuzumab ή το rilotumumab και για θεραπευτική χρήση και για διαγνωστική προσέγγιση. Παραμένουν βέβαια κάποιοι περιορισμοί ότι τα μονοκλονικά αντισώματα παράγονται σε μικρές ποσότητες. Πολλές φορές χρειάζεται να γίνει προστόχευση με ψυχρά αντισώματα, δηλαδή να χορηγηθεί χωρίς το αντίσωμα, χωρίς το ραδιονουκλίδιο, να κυκλοφορήσει, να πάει στους στόχους και στην άλλη θέση σύνδεσης μετά από 3-4 μέρες να χορηγηθεί το σεσημασμένο αντίσωμα. Αυτό ισχύει και για τη διάγνωση και για τη θεραπεία. Και γι' αυτό πολλές φορές η έρευνα πάει και σε μη αντισωματικά έτσι, μικρά πεπτίδια, όπως είχαμε δείξει μερικά. Τέλος, να κάνω μια μικρή αναφορά σε φλεγμονώδεις διεργασίες, π.χ. στην ρευματοειδή αρθρίτιδα και σε κάτι που είναι έτσι, γνωστό στους πνευμονολόγους ή σχετικώς έτσι, αυξημένη συχνότητα μόλυνσης από ασπέργυλο σε κακοήθειες, όπου οι υπόλοιπες προσεγγίσεις οι διαγνωστικές, είτε από την καλλιέργεια, είτε από το βραχοπνευμονική έκπληση και κάποιους βιοδείκτες είναι πολύ ατελείς. Εδώ λοιπόν υπάρχουν εργασίες από το 16, 18, 20, όπου με ένα μονοκλονικό αντίσωμα, το JF5, φαίνεται ότι, κοιτάξτε εδώ τη διαφορά πόσο μπορούν να στοχεύσουν έναντι του στρεπτόκοκου, της πνευμονίας, της γερσίνια, εντεροκολίτικα και εδώ τον ασπέργυλο σε πειραματόζω με πολύ καλύτερη φυσικά προσέγγιση από ότι το FDG που έχει έναν γενικότερο μηχανισμό και έτσι να μπορούν να δουν ακριβέστερα την πιθανότητα της ύπαρξης ασπέργυλου. Επίσης και η πνευμονική ίνωση με άλλα έτσι, έναντι της φιμπρονεκτίνης αντισώματα αναδεικνύεται. Είναι βέβαια ένας πολύ σύνθετος τομέας, δίνω μια εικόνα έτσι από εργοστάσια σχετικά. Πλην όμως μας επιτρέπουν αυτές οι προσεγγίσεις που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εξαπλωθούν ραγδαία. Άλλωστε βλέπετε ότι όταν υπάρχει το background, το προκλινικό, όπως η ανοσοθεραπεία, όπως τα mRNA εμβόλια, έρχεται η στιγμή που ξεπερνούνται τα διάφορα προβλήματα και βρίσκουν ευρεία εφαρμογή. Μας επιτρέπει λοιπόν πρώτον να κάνουμε επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας. Να δούμε δηλαδή ποια είναι αυτά τα υποσύνολα των ασθενών που θα έχουν την κοινάση του αναπλαστικού λεμφώματος, τον παράγοντα PD1, το VGF κλπ. Να εμβλέψουμε καλύτερα στους μηχανισμούς δράσης των θεραπείων αυτών αλλά και των αιτιών αποτυχίας τους, να παρακολουθούμε την επιστράτευση των ανοσοκυττάρων, την χωροταξική τους κατανομή, την διέγερσή τους και την βιωσιμότητά τους, ούτως ώστε να έχουμε θεραπείες που είναι προσαρμοσμένες για την υπέρβαση των τυχών προβλημάτων. Μετά στο κλινικό επίπεδο να επιλέγουμε καταλληλότερα τους ασθενείς, να μπορούμε να απεικονίζουμε την έκφραση του παράγοντα στόχου προ και μετά την και πολύ αμέσως μετά τη θεραπεία, χωρίς να περιμένουμε μεγάλα διαστήματα, δηλαδή σε 2 εβδομάδες θα είναι επαρκής η απεικόνιση και να έχουμε και ποσοτική εκτίμηση και την παρακολούθηση για το βέλτιστο management. Από τη μελέτη έτσι όλης της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι θα πρέπει
να βάλουμε και καινούριους δείκτες πέρα από την ευαισθησία, την ειδικότητα, πέρα από τις παραμέτρους της στατιστικής αξιολόγησης που υπάρχει. Ένα. Δεύτερον, θα πρέπει τα δεδομένα που είναι πάρα πολλά να δίνουν και ουσιώδη πληροφορία, να σηματοδοτούνται, να συνδυάζονται με την έρευνα που γίνεται στα όμιξ, είτε ραντιόμιξ, είτε προτεόμιξ, σε άλλους βιοδείκτες, και όλο αυτό μπορεί να γίνει σιγά σιγά με την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να συνδυάζει μεγάλο όγκο δεδομένων και με όλες τις διεργασίες του deep learning, machine learning, να δίνει, να μπορεί να κάνει την βέλτιστη συνδυαστική χρήση όλων αυτών, ούτως ώστε να προσδίδει ελπίδα στους ασθενείς ακόμα και σε απελπιστικά περιβάλλοντα για να αντιπαλέσουν καλύτερα τα κύματα της ζωής. Και αυτά που μπορεί να φαίνονται τώρα λίγο εξωτικά, σύντομα θα είναι, πιστεύω, πραγματικότητα και θα οδηγούν σε ένα καλύτερο ξέφωτο τους ασθενείς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νοτόπουλε, συγχαρητήρια για την ομιλία σας. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι, συναρπαστικό θα έλεγα, από το παρελθόν της πυρηνικής ιατρικής έως και το μέλλον. Το μέλλον, όπως φαίνεται, σίγουρα είναι η άνοσο απεικόνηση, γιατί είναι και το μέλλον της θεραπείας αυτό, από ό,τι φαίνεται. Εγώ θα ήθελα απλά έτσι δύο επισημάνσεις, επειδή είμαστε ένα συνέδριο με κλινικούς γιατρούς. Η νοσοθεραπεία έχει μπει και για τα καλά στη ζωή μας και σε εμάς τους διαγνώστες και τους απεικονιστές, συσταγωγικά. Δύο είναι τα μεγάλα διλήμματα και τα ερωτήματα. Πρακτικής φύσεως. Πότε κάνουμε ένα PET? Κάνουμε όλες οι μελέτες. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ετερογένεια στις κλινικές μελέτες. Φαίνεται όμως οι περισσότεροι να συμφωνούν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε πριν την έναρξη της άνοσοθεραπείας να γίνεται μια baseline μελέτη. Και μιλάμε πάντα με το ραδιοφάρμακο που είναι κατεξοχήν αυτό που χρησιμοποιούμε στην ογκολογία, είναι η FTG. Όλα τα υπόλοιπα που μας παρουσίασε ο κύριος Νοτόπουλος είναι σίγουρα αυτά που θα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Επί του παρόντος, τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι κυρίως η FTG, η γλυκόζη, και κάποια άλλα που είναι λίγο πιο σπάνια η χρήση τους προς το παρόν. Άρα, σε αυτό που συμφωνούν περισσότεροι μελετητές είναι ότι, και βλέπουμε και εμείς στην πράξη ότι αυτό είναι και το πιο σωστό, είναι σίγουρα μια baseline μελέτη πριν την έναρξη της ανοσοθεραπείας. Τα δύο πράγματα που πρέπει να παρακολουθήσουμε και είναι και αυτά που θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα διαγνωστικό είναι το αν μπορούμε να εκτιμήσουμε και να επιβεβαιώσουμε τι είναι στην πορεία ψευδοπρόοδος ή τι είναι πραγματική πρόοδος. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και οι περισσότεροι προτείνουν ένα ενδιάμεσο PET στο μέσο της θεραπείας να εκτιμήσουμε την κατάσταση και αν έχουμε υπόνοια, υποψία ψευδοπροόδου, ένα τρίτο PET στο τέλος της θεραπείας, λίγο πιο μετά, περίπου στις 12-13 εβδομάδες, ώστε να δούμε αν τα ευρήματα που είχαμε στο ενδιάμεσο έχουν υποχωρήσει, οπότε εκεί τεκμηριώνουμε ότι είναι μια ψευδοπρόοδος, ή αν έχουν συνεχίσει, αν έχουν προοδεύσει, ότι είναι μια αληθής πρόοδος, αυτή που λέμε η υπερπρόοδος ενδεχομένως. Αυτό είναι το κομμάτι της επαναστατιοποίησης της νόσου, που είναι ένας σημαντικός προβληματισμός που έχουμε εμείς οι πυρηνικοί ιατροί που ασχολούμαστε με το PET. Το δεύτερο που συνδέεται απόλυτα με αυτό που μας είπε ο κ. Νοτόπουλος είναι το πώς θα χαρτογραφήσουμε ποιοι ασθενείς είναι αυτοί που είναι οι κατάλληλοι ασθενείς για αυτή τη θεραπεία. Πώς θα έχουμε την βέλτιστη επιλογή των ασθενών αυτών. Και εκεί έρχεται η ανοσοπικόνηση, η χαρτογράφηση αυτών των παραγόντων των θεραπευτικών, των σημείων ελέγχου του νοσοποιητικού, του PD-L1, του PD-1, το CTLA-4, όλα αυτά ενδεχομένως στο μέλλον, έτσι δείχνουν οι μελέτες, θα μπορούμε να το χαρτογραφήσουμε και να έχουμε μια πλήρη εικόνα ότι αυτός ο ασθενής έχει νόημα να εισαχθεί σε μια θεραπεία, γιατί έχει τους κατάλληλους υποδοχής, ας το πούμε συσταγωγικά, για να ανταποκριθεί στη θεραπεία. Όπως ξέρουμε και όπως είπε ο κ. Νοτόπουλος πάρα πολύ σωστά, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ετερογένεια στη βλάβη αλλά και στο σύνολο των βλαβών ενός ασθενή. Αυτό ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον να μπορούμε
ευρύτατα να το απεικονίσουμε. Και θα είναι και το κλειδί στην βελτίωση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων των ανοσοθεραπείων. Κύριε Νοδόπουλε, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε. Κύριε Δρούγκα, νομίζω έτσι με τις δικές σας κλινικές παρατηρήσεις από την καθημέρα πράξη, που όπως τα συνοψίσατε, δόθηκε έτσι πολύ όμορφα το θέμα συνολικά. Τόσο στην παρούσα εφαρμογή, όσο στις προοπτικές που αναδεικνύονται. Πολύ ωραία. Από ό,τι βλέπω από το δίκτυο, δεν έχουμε κάτι από ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν το κρατήριο έχει κάτι που θέλει να ρωτήσει, κάτι που θέλει να συζητήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Κύριε Νοδόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να βεβαίως, ναι. Να βελτιωθούν λίγο οι συνθήκες και να τα πούμε για από κοντά, βεβαίως. Θα το χαρώ.